Αστυνομικοί φορώντας ειδικές στολές μπαίνουν μέσα στα χαλάσματα ενός μισογκρεμισμένου κτηρίου κοντά στην πλατεία Καραϊσκάκη στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα. Άστεγοι κοιμούνται πάνω σε χαρτόκουτες και σε παλέτες. Ανάμεσα στα συντρίμια του κτηρίου και σκεπασμένος με ένα κόκκινο σεντόνι, εντοπίζεται ένας ακόμη άνδρας που δεν έχει καταλάβει ότι γίνεται επιχείρηση της αστυνομίας. Αστυνομικός τον ξυπνά και εκείνος σαστισμένος σηκώνεται και οδηγείται στην κλούβα. Οι δεκάδες τόνοι σκουπιδιών που έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια στα χαλάσματα αυτού του εγκαταλελειμμένου κτηρίου στο Μεταξουργείο το έχουν μετατρέψει σε μια πραγματική υγειονομική βόμβα μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Είναι η 83η εκένωση κτηρίου που συγκεντρώνονται μετανάστες, τοξικομανείς και άστεγοι στο κέντρο της Αθήνας από την αρχή του χρόνου. Η ποσότητα των σκουπιδιών στο συγκεκριμένο χώρο είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται μπουλντόζα για να τα απομακρύνει. Αυτό πρέπει να γίνει τόσο καιρό. Να καθαριστεί, να φύγουν όλα τα επικίνδυνα πράγματα, σύρικες παντού. Το συγκεκριμένο κτίριο, σύμφωνα με τους κατοίκους, αποτελούσε και στέκη ομάδας ληστών που είχε σκορπίσει τον πανικό στην περιοχή. Κοπέλες, κυρίες από την εταιρεία, τους είχα συστήσει να μην κατεβαίνουν από εδώ γιατί είναι επικίνδυνο. Σκουπίδια, διάφοροι έτσι ναρκωμανείς εδώ της περιοχής, ό,τι θέλανε κάνανε. Στη διεύθυνση αλλοδαπών οδηγήθηκαν όλοι προς Αχθέρες, καθώς κανείς τους δεν διέθετε έγγραφα για παραμονή στην χώρα.